ήταν ένας περιφερειάρχης ο οποίος ανεξάρτητα με το τι μηνύματα στέλνουν, καθώς θα στέλνουν από το κόμμα στο οποίο ανήκε, ήταν ένας περιφερειάρχης υπερκομματικός. Τον ενδιάφεραν οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα και ως βουλευτής και ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δώσαμε μαζί ως αντίπαλοι αγώνα τότε στις περιφερειακές εκλογές, αλλά με απόλυτο όλο σεβασμό, και πιστεύω ότι οι εκλογές ήταν ένα δείγμα του πώς πρέπει να γίνονται τότε αυτές που κάναμε το Μάη του 2014. Ο Γιώργος πάνω απ' όλα για μένα ήταν μια εγγύηση για την περιοχή, διότι τα θέματα της Τράκης τα προσπιζόταν και κυρίως τα εθνικά απέναντι στο προξενικό παράγοντα. Εκ μέρους των ανεξαρτήτων Ελλήνων, του πρόεδρου μας Πάνου Τουλκαμένου, των στελεχών του συνδυασμού Μακεδονία-Θράκη-Ελλάδα μας και από μένα προσωπικά, για τους οικείους του και για τους συνεργάτες του, τα πιο θερμά συλληπιτήρια. Και ευτυχισμένες στιγμές, αλλά δυστυχώς και τις άρεστες. Αιωνία του η μνήμη. Θα μένει στη μνήμη μας ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ καλός εργάτης στο κοινωνικό φέλος. Σήμερα η Μακεδονία και η Θράκη και όλη η αυτοδιοίκηση της χώρας έχασε έναν πιστό αγωνιστή. Εμείς όλοι χάσαμε έναν καλό φίλο. Έναν άνθρωπο που πραγματικά μας δίδαξε ήθος. Έναν άνθρωπο ικανό, αποτελεσματικό, που άφησε ένα τεράστιο έργο πίσω του, που το μόνο που τον ενδιέφερε σε όλη του την πορεία είναι πώς να βελτιώσει τη ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών του, που τον τίμησαν επί 12 χρόνια ως νομάρχη Ξάνθης και στη συνέχεια ως Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Το σίγουρο είναι ότι θα τον θυμόμαστε όλοι. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για το σημαντικό του όραμα για την αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, αλλά θα θυμόμαστε και για το σημαντικό έργο και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. Ας είναι ελαφρύ το χρόνο που θα τον συσκευάζει. Παράταξη μας, μέσα από ένα μεγάλο αγωνιστή, για τον λόγο που έχει δουλειά και Θράκη, ένα σπουδαίο βαθμό, ο οποίος μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του και υπό αντίξεις συνθήκες, έκανε το πάρ για να λύσει τα προβλήματα του σπουδαίου του χρόνου. Ένα ελαφρύ το χρόνο που θα συσκευάζει.